Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να τη ρωτήσω επί του περιεχομένου, γιατί στο Skype δεν υπήρχε ο χρόνος να ακουστεί η απάντηση που έδωσες για τη Στέλλα. Γιατί η Στέλλα κάποια στιγμή, που είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι, έτσι, κάποια στιγμή ενώ έχεις φύγει, σε αποκάλεσε κομπλεξική ή και υπονόησε ότι κάτι έχει συμβεί που εμείς δεν ξέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σου απάντηση. Ναι, θα ήθελα κι εγώ πάρα πολύ να μάθω τι έχει συμβεί που δεν ξέρω, γιατί ούτε εγώ το ξέρω. Ό,τι ξέρετε, ξέρω να ξέρετε. Κομπλεξική, ναι. Πώς είμαι κομπλεξική? Είμαι έναν άνθρωπο που τον στήριξα τη στιγμή που βγήκε υποψήφια. Πάρα πολύ. Έκανα χαμό μέσα στο συμβούλιο. Και λέει ότι την πλησίασα όταν κέρδισε την τρίτη ασυλία. Που δεν την πλησίασα ποτέ στην τρίτη ασυλία. Εγώ τη είπα, μακάρι, της λέω, επειδή είχε πάρει δύο ψήφους, αν δεν την πάρω εγώ σήμερα, να την πάρεις εσύ. Και με πολύ αγνό και απλό τρόπο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό πρέπει να έχει μια στρατηγική. Θεωρείς μόνη της το σκέφτηκε αυτό? Δεν θεωρώ ότι το σκέφτηκε μόνη της. Θεωρώ ότι είχε καλό δάσκαλο, γενικά. Ποιος, και καλό δασκάλο. Ποιο μπορεί να ήταν ο δάσκαλος? Η Στέλλα για πολύ μεγάλο διάστημα ξαφνικά έκανε κολλητή παρέα με τον Μάριο. Και μου έκανε πολύ εντύπωση που ήταν τόσο κοντά με τον Μάριο. Και γενικά ήταν όλη την ώρα μαζί. Και όλες εκείνες τις μέρες, νομίζω κάτι είχε πάει σε ένα σποτ που είχαμε και της λέει, θα σου μάθω πόκερ. Και λέω, οκ. Okay. Και μετά βγαίνει στο συμβούλιο και λέει αυτά. Και λέω, μάλλον τα μαθήματα πόκερ απέδωσαν. Μάλιστα.